ήθελα να ασχοληθούμε με κάτι που είναι πάρα πολύ θεάρεστο. Βέβαια, όχι προφανώς δικό μου. Ό,τι θα ακούσετε είναι γραμμένο και σχολιασμένο από τους πατέρας της Εκκλησίας. Το θέμα είναι οι μάρτυρες της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, αλλά και όλων των εποχών. Με ποιο τρόπο, κατά τους πατέρες, οι μάρτυρες αντιμετώπισαν τα πλήστα όσα βασανιστήρια, που βέβαια δεν μπορεί άνθρωπος με τις δυνάμεις που διαθέτει να τα υπομείνει, γιατί πρόκειται για δεινά, φοβερά και ανεπανάληπτα. Σχολιάζοντας ο Ιερός Χρυσόστομος την εορτή και το πανηγύρι που κάνει η Εκκλησία μας στις εορτές των Αγίων, αναφέρει χαρακτηριστικά: η εορτή Αγίου είναι παράθεση πνευματικού τραπεζιού. Άρα, εμείς αυτή τη στιγμή και οποτεδήποτε άλλοτε εορτάζουμε εορτή Αγίου, παίρνουμε μέρος σε τραπέζι πνευματικό, που βέβαια δεν το παραθέτει κανένας άνθρωπος της γης. Αλλά αυτός ο ίδιος ο ουρανός. Η οικοδεσπότης που μας προσκαλεί σε αυτό το τραπέζι είναι αυτός ο ίδιος που μας προσκαλεί και στο μεγάλο δείπνο. Στο δείπνο της Θείας Ευχαριστίας και στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Και εμείς λοιπόν τώρα θα πάρουμε μέρος στο τραπέζι ενός μεγάλου μάρτυρος, ενός αποστολικού πατρός του Ιγναντίου του Θεοφόρου. Ο οποίος Άγιος σε πολύ μεγάλη ηλικία εμαρτύρησε. Να δούμε ευθύς εξ αρχής τι είχε ο Άγιος αυτός μέσα στην ψυχή του όταν
οδηγήθηκε, αλλά και πριν, σαν επίσκοπος Αντιοχίας, όταν οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Καταρχάς, ήταν φιλόσοφος Θεού, καταφρονητής όλων των εγκοσμίων, νοσταλγός του ουρανού, εραστής του Θείου Νυμφίου, του Χριστού, και κοινωνός του δεσποτικού πάθους του Ιησού Χριστού. Πίστευε ότι αγωνίζεται έχοντας στη συνείδηση του μέσα τον ίδιο το Χριστό. Αυτόν κουβαλούσε, αυτόν περιέφερε τον Ιησού Χριστό. Όταν ο Τραϊανός ο Αυτοκράτορας τον οδηγεί στο δικαστήριο και τον ονόμασε με μια σκληρή γλώσσα κακοδαίμονα, εξανίσταται ο Άγιος Ιγνάτιος και φανερώνει τη μαρτυρία της συνειδήσεώς του, λέγοντας προς τον Αυτοκράτορα: «Ουδείς θεοφόρον καλή κακοδαίμονα». Απλά άνδρα που φέρνει το Θεό μέσα του, κανείς δεν τον ονομάζει κακοδαίμονα. Απορεί ο Αυτοκράτορας Τραϊανός και του λέει: «Και τι εστί θεοφόρος?» Ο Χριστομάρτης επίσκοπος Ιγνάτιος απαντά: «Ο Χριστόν έχων εν στέρνης», δηλαδή αυτός που έχει μέσα στα στέρνα του, μέσα στα στήθη του, μέσα στην καρδιά του, τον Χριστόν. Και στη συνέχεια του κάνει λόγο για τον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ανίδεος και αμύητος όπως ήταν, ρωτά τον Άγιο Χριστοφόρο, τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο στο δικαστήριο: «Συ ουν εν εαυτό φέρεις τον Σταυροθέντα?» Δηλαδή, «Συ λοιπόν μέσα στον εαυτό σου κουβαλάς, φέρεις τον Σταυροθέντα?» Και πάλι απαντά η συνείδηση του Αγίου Ιγνατίου: «Ναι, γέγραπτε γάρ, ενικήσω εν αυτής και εν περιπατήσω.
Ναι, γιατί είναι γραμμένο. Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατάω μαζί τους. Ο Άγιος Ιγνάτιος, δικαζόμενος και βλέποντας το μαρτυρικό θάνατο, δεν αρνείται καθόλου ότι έχει συνείδηση Χριστοφόρου ανθρώπου που κουβαλάει τον Χριστό. Ο Ιερομάρτης Ιγνάτιος προσφέρει τον εαυτό του βρώμα θηρίων, φαγητό των θηρίων, αλλά και απόλαυση και ικανοποίηση ενός λαού που παρακολουθούσε θέαμα στα θηρία. Και τελειώνει ο Άγιος Ιγνάτιος τη ζωή του έχοντας τη συνείδηση ότι είναι Χριστοφόρος, ότι κουβαλάει το Χριστό. Ο Άγιος Ιγνάτιος θα κουβαλήσει τα βήματά του, τα γεροντικά βήματά του, γιατί ήταν 86 χρονών, πεζός από τη Συρία μέχρι τη Ρώμη, για να παραδώσει εκεί το πνεύμα του, να τελειώσει εκεί τη ζωή του. Είναι ο Άγιος που στην καρδιά του έχει χρώμα Θεού. Ο νους του έχει γνώμη Χριστού. Τα χέρια του είναι δεμένα με δεσμά, σαν να έχει τα πιο πολύτιμα μαργαριτάρια. Επιθυμεί να τελειώσει τη ζωή του για να βρεθεί μαζί με τον Χριστό. Γιατί πιστεύει ότι στο Χριστό είναι η αληθινή ζωή. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Έτσι λέμε στο σύμβολο της πίστεως, στη δοξολογία. Ο Ιερομάρτης Ιγνάτιος ζει, κινείται, ομιλεί, προσεύχεται, γράφει, αγαπά, ελπίζει, χαίρει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Για τον Άγιο Ιγνάτιο υπάρχει μία προσευχή, μία δέησης, ένας νους, μία ελπίδα στην αγάπη του Ιησού Χριστού και μία άμμομη χαρά. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός. Είναι ένας Άγιος που έχει ριζωμένα στην ψυχή του προθυμία γενναία,
φρόνημα υψηλό, φόβο Θεού θερμό και διάπειρο. Βλέπει τα ορατά, τα καταφρονεί και ατενίζει τα μέροντα και αιώνια. Εάν κανείς θελήσει να ασχοληθεί με τον Άγιο Ιγνάτιο, ο νους του ταράζεται και παθαίνει ό,τι παθαίνει εκείνος που θα μπει σε ένα κήπο μέσα την άνοιξη γεμάτο από άνθη που είναι τόσο ζωντανά τα άνθη και τόσο όμορφα και δεν μπορεί να διαλέξει τι να πρωτοδιαλέξει, γιατί το καθένα από αυτά τον προσελκύει έτσι και του Αγίου Ιγνατίου το μαρτύριο και η ζωή μας προσελκύουν και εμείς δεν γνωρίζουμε ποιο από τα εγκόμια, ποιο από τους επένους να επιλέξουμε για να εγκομιάσουμε τον μεγάλο εκείνο ιερομάρτυρα Ιγνάτιο του Θεοφόρου. Να σκεφτούμε ότι ήταν επίσκοπος και ότι σαν επίσκοπος έπρεπε να ακολουθήσει όπως και ακολούθησε πιστά τον κανόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο ποιμήν ο καλός. Τίθησε την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων. Θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα. Ναι, και ο Άγιος Ιγνάτιος, σαν τον αρχιπείμενα Ιησού Χριστό, θυσίασε την ψυχή του για τα πρόβατα της Επισκοπής του και τα πρόβατα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Είναι ο Άγιος που συναναστράφηκε γνήσια τους Αγίους Αποστόλους και απόλαυσε τα πνευματικά νάματά τους. Σκεφτόμαστε άραγε ποιος πρέπει να ήταν αυτός ο Άγιος που συνέζησε με εκείνους τους Αγίους Αποστόλους και συναστράφηκε μαζί τους και γνώρισε τα γνωστά και τα απόρριτα και φάνηκε σε αυτούς τους Αγίους Αποστόλους άξιος για ένα τόσο μεγάλο αξίωμα, το αξίωμα του Επισκόπου. Επαναλαμβάνω, από τους Αγίους Αποστόλους χειροτονήθηκε επίσκοπος. Άραγε ποιος πρέπει να ήταν ώστε να τον διαλέξουν και να τον χειροτονήσουν. Και έφτασε ο καιρός
που απαιτούσε ανδρεία, ψυχή που να περιφρονεί τα παρόντα, όλα και να φλέγεται από θείο έρωτα. Και να προτιμά τα μη βλεπόμενα από τα ορατά. Με τόση ευκολία, με τόση ευκολία άφησε το σώμα του, με όση αφήνει κανείς την ώρα που αλλάζει τα ενδύματά του. Τι λοιπόν πρώτα να πούμε για τον Άγιο Ιγνάτιο, για τη διδασκαλία του, για την περιφρόνηση της παρούσης ζωής, για την τελειότητα της αρετής του με την οποία οικονόμησε και προστάτευσε την Εκκλησία. Να τον ημνήσουμε πρώτα σαν μάρτυρα ή σαν επίσκοπο ή σαν Απόστολο, γιατί η χάρις του Αγίου Πνεύματος πραγματικά του έπλεξε τριπλό ή μάλιστα πολλαπλό στεφάνι. Και αν θέλετε, αυτό να το δούμε πιο καλύτερα. Ελάτε να δούμε. Πρώτα, όχι μόνο φάνηκε άξιος στους Αγίους Αποστόλους να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο αξίωμα, το αξίωμα του Επισκόπου, αλλά και δέχθηκε το αξίωμα εκείνο από τα ίδια τα χέρια των Αγίων Αποστόλων. Αυτοί οι Αγίοι Απόστολοι άνοιξαν το ιερό του κεφάλι. Δεν είναι μικρό αυτό, ώστε να μην μας προσεκεί στην προσοχή και να αναφέρουμε το πόσο μεγάλο ανάστημα είναι. Και εκείνος ήταν άξιος, αλλά και πλούσια πήρε τη χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ήταν άνθρωπος μεγάλης αρετής. Μη ξεχνάμε ότι ο Άγιος Απόστολος Παύλος γράφει στο Τιμόθεο να είσαι προσεκτικός, να μη χειροτονείς εύκολα, γιατί όταν χειροτονείς χωρίς να είναι άξιος ο χειροτονούμενος, παίρνεις μέρος στις προσωπικές του αμαρτίες. Χείρας ταχαίως μηδενής επιτίθη. Μηδέ κοινώνει αμαρτίας αλωτρίων. Ακόμη ζητάει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, εκείνος που θα αναλάβει επισκοπή, ή και αν το φέρουμε και ιεροσύνη, ακόμη γιατί επίσκοπος και ιερέας την Αποστολική εποχή ήταν αξίωμα που ταυτιζόταν. Τι ζητάει λοιπόν από εκείνον που επρόκειτο να χειροτονηθεί? Πρέπει ο επίσκοπος
να είναι ακατηγόρητος, να μην πίνει κρασί, να μην είναι σκροκερδής, να είναι φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρονας, δίκαιος, όσιος, εγκρατής και να κατέχει καλά τη δασκαλία του Αγίου Ευαγγελίου. Να είναι δυνατός και άλλους να διδάσκει και να παρηγορεί και εκείνους που είναι αιρετικοί να προβάλλει προς αυτούς αντίσταση και να τους ελέγχει. Από ό,τι βλέπουμε μας δίνει μια εικόνα σαν άριστος ζωγράφος ο Απόστολος Παύλος, εικόνα που πρέπει να έχει του επισκόπου ή του ιερέα το ανάστημα, το πρόσωπο. Όλα αυτά ο Άγιος Ιερομάρτης Ιγνάτιος τα διέθετε και με το παραπάνω. Γι' αυτό και εκλέχθηκε στο επισκοπικό αξίωμα. Εάν συμβεί, λέγει ο Ρος Χρυσόστομος, και δοθεί το αξίωμα του επισκόπου ή του ιερέως σε χέρια ανάξιου, δεν διαφέρει από εκείνον που δίνει ξύφος σε χέρια παράφρονα που μπορεί να κάνει εγκλήματα και να αποκαλέσει μεγάλες ζημίες. Όμοια και χειρότερα βλάπτει η παράθεση ή ανάθεση του αξιώματος του επισκόπου ή του ιερέα σε χέρια ανάξιου. Έτσι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Θέλετε να σας περιγράψω, να δείτε ότι ήταν στεφανωμένος Άγιος ο Ιερομάρτης Ιγνάτιος, και ας έρθουμε να δούμε το χρόνο που αυτός ο Άγιος έζησε και μαρτύρησε. Κυβέρνησε την Εκκλησία σε μία περίοδο ταραχής, σε μία περίοδο διωγμών, όχι σε περίοδο ειρήνης. Δεν είναι το ίδιο να βαδίζει κανείς μια οδό εξομαλισμένη και να έχει και παρέα συνοδοιπόρους μαζί για πρώτη φορά και καλοπατημένη μάλλον, παρά να περνά λαγκάδια, γκρεμούς, βουνά, θηρία, χωρίς να έχει κανένα συνοδοιπόρο μαζί του. Ναι, ο Άγιος έζησε σε μία περίοδο που η Εκκλησία βρισκόταν σε πολέμους και διαμάχες. Έβλεπε κρυμνούς και βάραθρα και κινδύνους και άρχοντες να απειλούν και να χύνονται ποταμοί αιμάτων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα δόγματα και η διδασκαλία της Εκκλησίας ακουγόταν για πρώτη φορά σε ανθρώπους που δεν είχαν ξανακούσει
ούτε η Ανάσταση, ούτε η αγάπη, ούτε κανένα άλλο μήνυμα του Ευαγγελίου. Και έπρεπε αυτά να κηρυχθούν από ανθρώπους, από άνδρες που θα έχουν μεγάλη ικανότητα. Γιατί υπήρχε κίνδυνος να μην καταλάβουν καλά οι ακροατές εκείνα που λέγονται. Οπότε να πέσουν στη πλάνη. Ο κίνδυνος της πλάνης ήταν πολύ μεγαλύτερος ή μάλλον προξενούσε πολύ μεγαλύτερο πόνο στους πατέρες της Εκκλησίας της Αποστολικής Εποχής και μετέπειτα παρά ένας μεγάλος κίνδυνος ενός διωγμού. Ο Άγιος Επίσκοπος Ιγνάτιος ακολούθησε τα παραδείγματα των Αγίων Αποστόλων. Μεγάλη χαρά αισθανόταν όταν έβλεπε να κινδυνεύει η ζωή του και να οδηγείται στο μαρτύριο. Αισθανόταν ότι και οι Άγιοι Απόστολοι όταν συλλαμβάνονταν γράφουν πράξεις των Αποστόλων και μαστίζονταν και φυλακίζονταν και αφήνονταν ελεύθεροι. Έφευγαν, λέει, χαίροντες από το συνέδριο που τους καλέσει για να τους τιμωρήσει. Από εξωτερικούς κινδύνους δεν αισθάνονταν πόνο και οδύνη, αλλά από κινδύνους παρερμηνίας και πλάγης για τη διδασκαλία του Χριστού αισθάνονταν μεγάλο πόνο. Ή από πτώσεις χριστιανών, οι οποίοι αμάρταναν και δεν επέστρεφαν, εκεί τους σύγγιζε φοβερός πόνος και μεγάλη οδύνη. Έτσι γράφει ο Απόστολος Παύλος όταν αμάρτησε ένας Κορίνθιος. Σε αμάρτημα, έπεσε σε αμάρτημα σαρκικό, τότε αισθανόταν, λέγει, μεγάλο πόνο και ήθελε να κατέβει στην Κόρινθο για να πενθήσει για εκείνον που αμάρτησε και δεν μετανόησε. Είναι ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Άγιος εκείνος που την Εκκλησία την οδήγησε σε περίοδο τρικυμίας στο λιμάνι το ασφαλές και το γαλήνιο στη Βασιλεία του Θεού με το δικό του, με τη δική του θυσία την προσωπική. Από την Συρία και την Αντιόχεια, είπα και προηγουμένως, έφυγε, οδηγήθηκε με τα πόδια για τη Ρώμη. Χωρίς βέβαια να αισθανθεί ότι θα του δημιουργήσει κόπωση, αλλά χαρά. Και αυτό ήταν μία ευλογία Θεού. Γιατί του δόθηκε ευκαιρία να περάσει από εκκλησίες που είχαν στηθεί προηγουμένως σε άλλες πόλεις και περιοχές και να τις ευλογήσει και να πάρουν πλούσια την ευλογία του. Θέλω να θυμίσω ότι στη Ρώμη πήγε, οδηγήθηκε
στις αρένες, εκεί που είπε στάδια, όπου υπήρχαν θηρία και ρίχνονταν για θέαμα οι χριστιανοί και διασκέδαση εκ μέρους των ιδωλατρών. Οι χριστιανοί που γνώριζαν ότι ο Άγιος οδηγείται στο μαρτύριο και ότι πορεύεται στη Βασιλεία του Θεού, βεβαίως έχεραν, αλλά και λυπούνταν. Έχεραν γιατί πορεύεται για τη Βασιλεία του Θεού, λυπούνταν γιατί έκαναν ένα τόσο γενναίο άνδρα και ζήτησαν να παρέμβουν, να τον απαλλάξουν από το μαρτύριο. Αλλά ο ίδιος ζήτησε και είπε «Μη μου κάνετε ένα τόσο μεγάλο κακό, άστε με να με φάνε τα θηρία, να με αλέσουν στο στόμα τους και εγώ να οδηγηθώ στη Βασιλεία του Θεού». Είναι όποιος διαβάσει το βίο, το μαρτύριο του Αγίου Ιγνατίου, αλλά και άλλων μαρτύρων, συγκλονίζεται κυριολεκτικά. Γιατί εκεί βλέπει πόση μεγάλη ήταν η αγάπη των μαρτύρων στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλοι οι μάρτυρες και ο Άγιος Γνάτιος το ίδιο, μέσα στο στάδιο που οδηγούνταν για να μαρτυρήσουν, έψαλαν «Καλόν και τερπνόν το συνήνε Χριστό». Είναι καλό και πολύ ωραίο να βρεθούμε μαζί με τον Χριστό στη Βασιλεία Του. Στους Αγίους Μάρτυρες που είναι μέτοχοι του δεσποτικού πάθους, βλέπει κανείς το πλήρωμα της αγάπης του Ιησού Χριστού, ότι όποια αγάπη είχε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, με την ίδια σκέπαζε και όλους τους μάρτυρες που τον αγαπούσαν και οδηγούνταν στο μαρτύριο. Θα ήθελα να σας παραθέσω αποσπασματικά κομμάτια από το μαρτύριο και ορισμένων άλλων Αγίων, και αλλά και από συμπεριφορά Αγίων. Καταζητούν τον εκατόντα αρχολογίνο διώκτες και εισέρχονται στην οικία του, αγνοώντας το πρόσωπό του. Ο Ολογκίνος, ο εκατόνταρχος και Άγιος της Εκκλησίας μας, δίνει εντολή να τους οδηγήσουν μέσα στο σπίτι του. Και επιπλέον λέγει «Πολυτελή παραθέσομεν τράπεζαν της επί το δίμνο δείπνων ημών καλούσι των βασιλικών». Μπρος, λέγει στους δικούς του που ήταν στο σπίτι μέσα, να παραθέσουμε πολυτελή τράπεζα σε εκείνους που ήρθαν να μας καλέσουν στο μεγάλο δείπνο του Βασιλιά Ιησού Χριστού, στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού.
διώχτες, αφού φιλοξενήθηκαν επί τρεις ημέρες από τον καταζητούμενο Λογκίνο, γεμάτη θαυμασμό μπροστά στο πλήρωμα της αγάπης του Αγίου Λογκίνου, ρωτούν «Ηνατί τους επιτωσών ελθώντας φόνων εις τον οίκον σου έλαβες, γιατί εκείνους που ήρθαν για να σε σκοτώσουν στο σπίτι σου, μέσα τους έβαλες, τίν ως χάριν της εισφαγής σου παραγενωμένης δείπνων επετέλεσας πολυτελές, για χάρη τίνος εκείνους που ήρθαν για να σε σφάξουν, παρέθεσες δείπνων πολυτελείας, ου μίαν ημέραν, όχι μόνο μία μέρα, αλλά και δεύτερη και τρίτη, άρα σου τον ίνον ούχε ώρας εν το αίματί σου, όταν πίναμε κρασί στο τραπέζι μας παρέθεσες, δεν είδες, δεν έβλεπες ότι πίναμε το αίμα σου. Τώρα τι πρέπει να πούμε? Αυτή είναι η φωνή των μαρτύρων και προχωρούν. Τι δε πράξε ή βουλεύσαστε περί σου ουδή ισόμεθα. Τι να σκεφτούμε και τι να κάνουμε για σένα, δεν μπορούμε με τίποτα να το σκεφτούμε. Άπηθη εν ειρήνη, φύγε ειρηνικά. Μισθό της ξενίας λαβών, αφού λάβεις αυτό, σαν μισθό της φιλοξενίας που μας έκανες. Και ο Άγιος Λογκίνος δεν παρετείται από τον αγώνα υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Απαντά με θάρρος. Μη με προδότην τη ζωή σου φθήνε θελήσετε. Μην θελήσετε να με κάνετε προδότη τη ζωή, δηλαδή του Ιησού Χριστού, τη ζωή τη Βασιλεία των Ουρανών. Μη δε πειραστήν αποδειχθήνε τη χάριτο, ούτε να πειράξω με κανένα τρόπο τη χάρη του Αγίου Πνεύματο. Μη δε λύκο την το προβάτων εκλογήν αποδυσάμενο γένομαι, ούτε να γίνω λύκο αφού πετάξω από πάνω μου την εκλογή που έχω αναλάβει για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και γίνω λίγο στον προβάτο μου. Δεν πρόκειται να λυθώ εκείνο που αγάπησα. Ούτε να ζημιωθώ τη δόξα εκείνη που είδα να σαλεύει τα στοιχεία της φύσεως όταν είπε τετέλεστε πάνω στο Σταυρό. Ο Άγιος Λογκίνος είναι εραστής του εσταυρωμένου. Κόβεται το κεφάλι του και οδηγείται στις χωρίες των Αγίων Αποστόλων. Θαυματουργεί στη συνέχεια μετά το μαρτύριό του. Των Αγίων η ζωή είναι ζωή αιμάτων. Των Αγίων η ζωή είναι ζωή κοινωνίας των παθών του Κυρίου Ιησού Χριστού. Των Αγίων η ζωή η μαρτυρική είναι ζωή εν πνεύματι Αγίων. Πορεύονται οι Άγιοι Μάρτυρες στο μαρτύριο σαν σε πανηγύρι. Ό,τι θα κάναμε εμείς, θα μας καλούσαν σε ένα τραπέζι που θα είχε τα ωραιότερα εδέσματα και την ωραιότερη διασκέδαση, αλλά σε απόλυτο βαθμό οι Άγιοι Μάρτυρες πανηγύριζαν για τη φυγή τους εκ του κόσμου, και μάλιστα
μετά από μαρτύριο. Η Εκκλησία μας όταν γιορτάζει εορτή Αγίου ή εορτή μάρτυρος, ανοίγει μπροστά μας ένα θέατρο και μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο έφτασε ο μάρτυρας Άγιος στη Βασιλεία του Θεού. Εμείς που ζούμε αυτή την εποχή, δεν καλούμεθα κατά τον ίδιο τρόπο να μαρτυρήσουμε. Ο Κύριος γνωρίζει πότε θα έρθει μία τέτοια εποχή. Γιατί μία από τις πιο σημαντικές προφητείες του είναι «Η εμέ διώξαν και ημάς διώξουσι». Ο Κύριος λοιπόν γνωρίζει πότε η Εκκλησία μας θα υποστεί διωγμό. Εμείς όμως μία άλλη θυσία καλούμεθα να δώσουμε. Να θυσιάσουμε από τον εαυτό μας χρόνο για να μελετήσουμε γραφές και να γνωρίσουμε τον Κύριο. Για να γονατίσουμε να συνομιλήσουμε με τον Κύριο. Να κάνουμε συναναστροφή με τον Κύριό μας για να μας ανοίξει τα μάτια και να μας δώσει το φως. Να διαθέσουμε χρόνο σαν θυσία πάνω στον βωμό της αγάπης του πλησίον μας που μας περιμένει σαν ασθενής στο κρεβάτι του πόντου. «Δεν ήρθες να με δεις», θα μας πει ο Χριστός, όταν εμείς πορευθούμε το δρόμο από την εδώ ζωή στην άλλη ζωή. Θυσία στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους μας που έχουμε αποξενωθεί και απομονωθεί. Ζούμε χειρότερα από μοναχοί. Ας είμαστε μες στον κόσμο. Όταν δεν βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας, ζούμε στη μοναξιά μας, στην ερημιά μας, στη ξηρασία τη δική μας. Χρειάζεται ο χριστιανός να διαθέσει χρόνο για να εκκλησιαστεί. Γιατί μέσα στην εκκλησία, εκεί θα συναντήσει το Κύριο σε όλη τη μεγαλοπρεπειά Του, θα βρει τη Βασιλεία Του που είναι στημένη επάνω στη γη. Όποιο καλό κι αν κάνουμε χωρίς χρώμα Χριστού, χωρίς νου Χριστού, καμία απολύτως αξία δεν έχει. Το καλό είναι καλό όταν γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τότε είναι αγιασμένο καλό, τότε διδάσκει όχι μόνο εκείνο που το κάνει, αλλά και τους άλλους που το βλέπουν και εκείνους που το δέχονται. Αδελφοί μου, ζούμε σε μία εποχή συγκριτισμού. Δηλαδή, μία εποχή που είναι ανακατεμένα άνθρωποι, ιδέες, συμπεριφορές, διδασκαλίες, και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι να πράξουν.
Χριστός στο Ευαγγελιό του, στο πλούσιο, που του είπε «Τα έχω κάνει όλα», του λέει «Ένα σου λείπει ακόμη». Η μεγάλη θυσία για να βρεις εμένα. Και η μεγάλη θυσία είναι «Πάτα το εγώ σου κάτω και θυσίασέ το στο εσύ». Παραδώσου στα χέρια του Χριστού και τότε ο Χριστός θα μιλάει και θα διδάσκει και εσένα και το περιγυρό σου. Ας είναι οι Άγιοι Μάρτυρες φωτεινά παραδείγματα και ας μας ενισχύει ο Κύριος στον αγώνα αυτό που ζούμε στον 20ο αιώνα της αποστασίας, της αδικίας, των εγκλημάτων και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και σήμερα. Χαίρετε.